Απόλυτα δικαιωμένος πρέπει να αισθάνεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για την εισαγγελική παρέμβαση που, όπως αναφέρει η εφημερίδα Θεσσαλία, προέκυψε στο θέμα των αδέσποτων. Τόσο οι συνεχείς αναφορές της υπηρεσίας που έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, ακόμη και για το ενδεχόμενο μετάδοσης της λύσας, όσο και η ραγδαία αύξηση των περιστατικών επιθέσεων σε πολίτες, που σύμφωνα με στοιχεία του νοσοκομείου, τα οποία παρουσίασε η εφημερίδα Ταχυδρόμος, ξεπερνούν τα 80 μέσα σε λιγότερο από ένα δίμηνο, ανάγκασαν τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν και να διατάξουν τη διενέργεια για επίγουσας έρευνας. Υπάρχει προσέλευση μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν, τόσο σε εμάς όσο πολύ περισσότεροι στο νοσοκομείο, από θύματα επιθέσεων, όχι πλέον από μονωμένα σκυλιά που κυκλοφορούν, αλλά από αγέλες αδέσποτων ζώων. Αυτό εξάλλου το έχει διαπιστώσει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, όταν δήλωσε ότι περίπου, κατ' εκτίμηση βέβαια, περίπου 1.200 σκυλιά κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Επομένως, όποιος και ό,τι μέσο βοηθήσει να αλλάξει αυτό που συμβαίνει σήμερα σαν επικρατούσα κατάσταση από τις αγέλες αδέσποτων σκυλιών, είναι χρήσιμο και επικοδομητικό. Με την ευκαιρία, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγείας ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε ζήτησε τη μαζική θανάτωση αδέσποτων ζώων στο πολυοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Η Διεύθυνση Υγείας το μόνο που έκανε είναι ότι αφορά τη λέξη ευθανασία και εμπεριέχεται μέσα στην ισχύουσα νομοθεσία, υπό προϋποθέσεις και μετά από εκτίμηση κτηνιάτρων, πενταμελούς επιτροπής που πρέπει να υπάρχει, σαφώς υπογράμμισε τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό και τίποτα άλλο. Όχι ότι η Διεύθυνση Υγείας προτρέπει κάποιους να κάνουν ευθανασία καθολικά σε όλα τα αδέσποτα, προς Θεού.